Ευχαριστώ πάρα πολύ, αδελφοί, που είμαστε πραγματικά σε σύναξη των Αγίων. Έτσι ονομάζει ο Κύριος, εμείς δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Στα μάτια του Κύριου μας πώς είμαστε, αδελφοί, πώς μας βλέπει ο Κύριος, αυτό μετράει. Μας βλέπει Αγίους, καθαρούς, νύμφοι, εκλεκτοί, και εμείς θα μείνουμε σε αυτά, Δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το Πνεύμα του Άγιου, αδελφοί, που μας μιλάει, δεν αφήνει ο Κύριος, όπως είπε και ο αδελφός. Αν δώσουμε προσοχή, θα έχει αποτέλεσμα. Όταν ο Παύλος πήγε να μιλήσει τις σεβόμενες γυναίκες εκεί που προσευχότανε, η μία διαφορετική το πρόσεχε, έβαλε προσοχή στα λόγια του Παύλου. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί. Αυτό είναι, να προσέχουμε και στις προφητείες μες στην Εκκλησία και κάθε λόγο που ακούετε, αδελφοί, δεν είναι τυχαία. Δεν είμαστε στον κόσμο, είμαστε στην Εκκλησία του Θεού. Αυτά τα λόγια βάζει ο Κύριος μες στην καρδιά μας και στα ότα μας και πρέπει να ακούσουμε, να δώσουμε προσοχή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και το μήνυμα που έβαλε στην καρδιά μου ο Θεός, αδελφοί, να βλέπουμε τους αδελφούς μας με αγάπη, με ωραίο μάτι, θα λέγαμε. Να τους βλέπουμε τους Αγίους. Όχι να βλέπουμε κάποια ελαττώματα, εξυπνάδες, είμαι πνευματικός και άλλος δεν είναι πνευματικός. Εγώ τα ξέρω και άλλοι δεν ξέρουν. Αυτό είναι φούσκες, δεν θέλει ο Θεός. Θέλει να αγαπήσουμε τα αδέλφια μας, αδελφοί. Θέλει να τους συγχωρέσουμε. Ο Κύριος είπε μια ιστορία που πρέπει να συγχωρούμε και λέμε στον Πάτερ ημών όπως συγχωρούμε και εσύ να μας συγχωρέσεις. Αν δεν συγχωρείτε, λέει, εκαρδίας. Όχι εντάξει, αδελφέ. Το εντάξει, αδελφέ, δεν είναι συγχώρεση. Σε συγχωρώ. Συγχωρώ είναι ελληνική λέξη. Χωράμε στο ίδιο, δόξα τω Θεώ. Χωράμε. Μας έδωσε η καρδιά, αδελφοί, ο Θεός που χωράνε πραγματικά. Και πρέπει να, τι να κάνουμε, να ανοίξουμε την καρδιά μας. Πλατύνθη η Κορίνθη, λέει ο Παύλος. Να πλατύνουμε, αδελφοί, για να χωράει έστω και όλος ο κόσμος, Και ο Κύριος έτσι θέλει, λέει, θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Και ευχαριστώ τον Θεό, αδελφοί, και εγώ από το μέρος μου που δεν είμαι καρδιογνώστης. Δεν μας έκανε καρδιογνώστης ο Θεός. Αλλά μας έβαλε τα λόγια, τα Άγια του ουρανού, να μιλάμε. Αυτό είναι ένα θαύμα, όπως είπε ο αδελφός, ένα θαύμα είναι, αδελφοί. Καθόμαστε σε ένα μέρος. Από άλλες οικογένειες μαζευτήκαμε εδώ και έχουμε λόγο του ουρανού. Στο βιβλιοπωλείο έχει, αλλά κανένας δεν ανοίγει. Δεν τα ξέρουν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τις διακονίες, για τους εργάτες, για την τάξη που βάζει μέσα στην Εκκλησία. Να χαιρόμαστε, αδελφοί. Είναι περιουσία του Θεού και είμαστε μέρος από αυτό, Αν χαίρομαι μαζί με τον Κύριο, αν βλέπουμε τον αδελφό μου ευλογημένο, άγιο. Γιατί το λέω έτσι συνέχεια, γιατί πήρα από το λόγο του Θεού, αδελφοί. Όταν ο Βαλαάμ πήγε να ρωτήσει τον Κύριο γιατί έβλεπε το μισθό που να πάρει, λέει, Κύριε, επιτρέπεις να πάω να καταραστώ αυτόν τον λαό? Μην πας. Μην ακολουθείς αυτούς, γιατί αυτός ο λαός είναι ευλογημένος. Χθες μιλούσαμε και με τον αδελφό και στο σπίτι που βρισκόμασταν. Ποιος λαός ευλογημένος, αδελφοί? Αυτοί που κάθε λίγο τον χαλάσανε την καρδιά του Κυρίου. Αλλά πώς βλέπει ο Θεός, Μην πας να καταραστείς, αυτός ο λαός είναι ευλογημένος. Εγώ τους διάλεξα. Δεν κρίνουμε προκαιρού, αδελφοί. Και μάλλον, λέει,
να αγαπάμε, δόξα τω Θεώ. Συγχωράς τον αδελφό, αγαπάς τον αδελφό. Έχει θλίψει αδελφός, έχει στεναχώρια. Δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στην βασιλεία των ουρανών. Άρα είμαστε στο καλό δρόμο. Αν έχω πρόβλημα, είμαι σε καλό δρόμο. Αυτός που δεν έχει πρόβλημα να το προσέχει. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί. Δύο λόγια είπε ο Ιώβ, αυτό θέλω να διαβάζουμε. Αλλά να δούμε σε αυτήν την κατάσταση που βρισκόταν ο Ιώβ, πού τα έβρισκε αυτά τα λόγια, αδελφοί. Να το σκάψει με την καρδιά του και να τα βρει. Και σήμερα άνθρωποι και χριστιανοί λεγόμενοι, ας πούμε, δεν τα ξέρουν αυτά, αδελφοί. Ο Ιώβ τόσα χρόνια πριν τα έλεγε αυτά, αδελφοί. Στις μέρες μας ζωγραφίζανε στα βιβλία ότι η γη είναι μια πλάκα και κρατάνε τρεις σκήτη. Έτσι μια φωτογραφία βρήκα στο σχολείο. Ο Ιώβ πόσες χιλιάδες χρόνια πριν είπε ότι η γη κρέμεται από μηδέν. Τι αποκάλυψη οι άνθρωποι του Θεού, αδελφοί, Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο πάρα πολύ, αδελφοί. Ανοίξουμε τη σελίδα, για να προλάβω να πω και δύο λόγια παραπάνω. 497, βιβλίο του Ιώβ, 497 και το εδάφιο 25, δεξιά πάνω, αδελφοί. Μέσα στη δυσκολία ο Ιώβ, αδελφοί, βρίσκεται, είναι στο κεφάλαιο Ιώτα Θήτα, 19, και το εδάφιο 25. Διότι εξεύρω ότι ζει ο λυτρωτής μου και θέλει εγκερθεί εν της εσχά της κερής επί της γης. Δόξα τω Θεώ. Τι αποκάλυψε ο Ιώβ, αδελφοί. Και να δούμε παρακάτω τι λέει. Γιατί φοβόμαστε καμιά φορά. Άμα φύγω, και τι να φύγεις. Ο Παύλος λέει καλύτερα να φύγω. Με συμφέρει. Τώρα να δούμε ο Ιώβ τι λέει. Και αφού μετά το δέρμα μου και το σώμα τούτο φταρεί, πάλι με την σάρκα μου θέλω ειδί τον Θεό, τον οποίον ώστις εγώ θέλω ειδί και θέλουσι θεωρήσει ο φθαλμί μου και ουχή άλλος, οι νεφροί μου κάτισαν τα κατατίκονται εν τη κόλπο μου. Δόξα τω Θεώ, αδελφοί. Ο Ιώβ λέει, άμα τελειώσω, πάλι θα δω τον Θεό. Δηλαδή, υπάρχει και άλλη ζωή. Δόξα τω Θεώ, Αυτή τη ζωή κυνηγάμε, αδελφοί. Όχι αυτή τη προσωρινή. Και αυτοί που ήρθανε να τον παρηγορήσουν τον Ιώβ, λέει, άθλοι παρηγορείτε είστε, Πώς είπα πριν λίγο, δεν είμαστε καρδιογνώστες, αδελφοί. Για να πάθει αυτό ο αδελφός κάτι έκανε. Πού θα ξέρεις. Ξέρεις τίποτα. Δεν ξέρουμε τίποτα, αδελφοί. Και πώς το λέμε για να κάνει αυτό κάτι. Εγώ είμαι εντάξει, έτσι, άρα είμαι καλά. Αυτοματισμό, Είναι έτσι. Δόξα τω Θεώ, αδελφοί, Και όπως διαβάζουμε τη γραφή, δεν ήξερε γιατί παθαίνει αυτό. Γιατί δοκιμαζόμαστε, αδελφοί. Και πολλές φορές λέμε αδόκιμος, κανένας δεν θα πάει στον ουρανό. Κάπως θα το δοκιμαστώ. Κάπου θα δοκιμαστώ. Και σήμερα ακόμα δοκιμάζουμε. Αδικούμε. Με χτυπάνε. Γιατί. Έκανα τίποτα. Όχι, δοκιμάζεσαι. Μην βαρύνεις την καρδιά σου. Άνοιξε την καρδιά σου στον Κύριο. Ο Κύριος ξέρει ότι κανένας δεν είναι τέλειος, αλλά εργάζεται. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Συμφωνάμε με τον Λόγο του Θεού, αδελφοί. Αυτό έχει σημασία. Συμφωνάω με τον Λόγο που λέει ο Λόγος μου είναι ναι και αμήν. Και εγώ λέω αμήν, δόξα τω Θεώ. Αυτόν τον Λόγο πρέπει να λέμε αμήν, αδελφοί. Είναι μια αλήθεια που δεν έχει πουθενά. Μιλάω σε έναν συνάδελφο, λέω, πιστεύεις ότι θα σου πω τώρα, θα ακούσεις πρώτη φορά στη ζωή σου. Λέει, δεν το πιστεύω.
Λέει, είσαι χριστιανός. Λέει, είμαι χριστιανός. Ζει ο Χριστός, λέω, αναστήθηκε. Λέει, αναστήθηκε. Πούντος. Τον έχεις μιλήσει, λέω. Τον έχεις στη ζωή σου. Μη κοιτάει. Χριστός Ανέστη, ε. Αληθώς ο Κύριος. Εννοούμε. Το λέμε ότι αληθώς ο Κύριος του ζει. Το προσεύχεσαι και ακούς τη φωνή του. Και λες ότι ζει. Δεν ήταν μέσα. Και λέω, ο Χριστός που αναστήθηκε, λέω, σήμερα βαπτίζει με πνεύμα Άγιο. Το ζητάς το πνεύμα του. Τι είναι το πνεύμα του Άγιο? Μα είπες, χριστιανός είμαι. Τι είδος χριστιανός είσαι? Δεν έχεις γραφή. Εγώ λέω, από μικρός είμαι στο αγιασμό. Πώς? Δεν βάζεις γραφή, λέει, όχι. Πώς είσαι Άγιος? Ακούοντας το λόγο του Θεού θα έρθει πίστη στη ζωή σου. Πώς είσαι Άγιος και δεν ξέρεις την γραφή? Και λέω, εμείς πάμε στον ουρανό να ζήσουμε αιώνια. Εσύ έχεις? Εσύ κυνηγάς αυτή τη ζωή, ναι, και δουλεύεις και τις Κυριακές και τα Σάββατα. Λέω, πάμε να φάμε, να σε κεράσω εγώ. Λέει, δουλεύω. Αλλά όταν αρρωσταίνεις δεν δουλεύεις, έτσι. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί. Να αγαπάμε τα αδέλφια μας. Να τους αγκαλιάζουμε όσο γίνεται και σφιχτά. Να είναι μέσα στην καρδιά μας όποιος αδελφός και να είναι. Ακόμα, λέω, από την αγάπη μας που περισσεύει. Ο Κύριος να δοξαστεί, όχι εγώ. Αλλά θέλουμε να αγκαλιάσουμε και τον δίπλα, ε. Πήγα σε έναν συνάδελφο, λέω, πιστεύεις ότι εσύ αδελφός μου? Λέει, όχι. Λέω, γιατί? Γιατί είμαι Πολωνός, λέει. Και εγώ λέω, Αρμένης είμαι, γιατί ο Θεός μόνο Πολωνούς μαζεύει ή με τους Αρμένους, όλους δεν μαζεύει. Συμφώνησε, ε. Αλλά λέω, θα σε αφήσω στη σκέψη σου. Γιατί όλους μπορεί να κάνει ο Θεός αδελφούς, αδελφοί, ε. Αλλά η μαρτυρία θα δώσουμε εμείς. Και όπως είπανε τα αδέλφια που βγήκανε στο Στουτγκάρντι και είδανε πολλά θαυμάσια, αυτό να είναι στη ζωή μας, αδελφοί. Αυτό το λόγο δεν έδωσε ο Θεός να κρατήσουμε μέσα μας, στο μαντίλι. Στο πρέπει να εργαστούμε, ε. Κύριος να μας ευλογεί, αδελφοί. Δόξα τον Κύριο, αγαπητά μου αδέλφια. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω και ιδιαίτερα τα αδέλφια από το Λέονμπεργκ που δεν τα βλέπω τόσο συχνά. Ο Κύριος να μας ευλογήσει απόψε. Έχω ένα εδάφιο βαθιά έντονα μέσα στην καρδιά μου τελευταία που συνοδεύει τη ζωή μου. Λέει στις παροιμίες, αφιέρωνε τα έργα σου εις τον Κύριο και η βουλή σου θέλει στερεωθεί. Και πιστεύω ότι σήμερα είχαμε όλη τη βουλή, την επιθυμία να έρθουμε στην Εκκλησία και επειδή πιστεύω το αφιερώσαμε στον Κύριο αυτό το έργο, αυτή η βουλή στερώθηκε και γι' αυτό είμαστε εδώ. Εγώ συνήθως έτσι το κάνω, εγώ έχω βέβαια και αποστάσεις και έτσι κάθε πρωί τα έργα μου τα αφιερώνω στον Κύριο, είτε είναι έργα βιωτικά, πόσο μάλλον τα πνευματικά. Και όταν ευωδώνονται καταλαβαίνω ότι είναι από τον Κύριο. Και ζήσαμε και στις προάλλες έτσι πολύ ωραία την περασμένη Κυριακή στο Μόναχο. Μια πολύ ωραία εμπειρία με τα αδέλφια. Δόξα τω Θεώ. Αδέλφια, θα διαβάσω από Ψαλμό 27, δύο εδάφια. Τα πρώτα δύο εδάφια. Ψαλμός 27, 1 και 2, από τη σελίδα 524. Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου. Τι να θέλω φοβηθεί? Ο Κύριος είναι δύναμη της ζωής μου. Από τίνος θέλω δηλιάσει, ότε επλησίασαν επεμέοι πονηρευόμενοι για να καταφάγωσει την σάρκα μου, οι αντίδικοι και οι εχθροί μου, αυτοί προσέκρουσαν και έπεσαν. Αδέλφια μου, ευχαριστούμε τον Κύριο, που όπως λέει εδώ είναι φως και σωτηρία. Ο Κύριος είναι φυσικά, δεν είναι ενσαρκή εδώ επί της γης,
έχει αφήσει το Πνεύμα το Άγιο και έχει αφήσει και το Λόγο Του. Και αυτά μας οδηγούν. Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι δύναμις προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Έτσι, αδέλφια, όταν διαβάζουμε και ακούμε το Λόγο του Θεού, αυτόματα αυτό γίνεται δύναμη που την έχουμε πάρα πολύ ανάγκη αυτές τις ημέρες. Και είναι και φως ο Λόγος. Λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο Λόγος σου, λέει, και φως στους στρίβους μου. Είναι και φως, αδέλφια, ο οποίος το φως φωτίζει τα μονοπάτια μας, μας δείχνει τις πέτρες, μας δείχνει τις κακοτοπιές. Και όχι μόνο αυτό, αυτό το φως μας φανερώνει και το Λόγο Του. Μας φανερώνει ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε σε κάθε περίπτωση της ζωής μας. Και βλέπουμε, αδέλφια, παρακάτω, λέει εδώ ο αδελφός ο Δημήτρης μίλησε στην αρχή για τη μάχη τη Λυσαλέα. Και βλέπουμε εδώ στο 2, όταν επλησίασαν επεμέει πονηρευόμενοι για να καταφάγωση τη σάρκα μου, οι αντίδικοι και οι εχθροί μου, αυτοί προσέκουσαν και έπεσαν. Αυτή είναι η μάχη, αδέλφια, που έχουμε με πονηρευόμενους, με αντίδικους και με εχθρούς. Εδώ φυσικά μιλάει για ανθρώπους και όντως είναι αλήθεια ότι και στις μέρες μας υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Άνθρωποι πονηροί, άνθρωποι αντίδικοι και άνθρωποι εχθροί που μας εχθρεύονται. Και αυτοί φυσικά είναι κινούμενοι από τον διάβολο. Αυτός τους κινεί εναντίον μας. Πολλές φορές ξεχνάμε, αδέλφια, ότι πίσω από αυτούς κρύβεται αυτός και τα βάζουμε τους ανθρώπους. Και πρέπει να το προσέξουμε πολύ ιδιαίτερα αυτό, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι ο πονηρός είναι ο διάβολος. Αυτός είναι. Γι' αυτό μας λέει και στην επί του όρου ομιλία, εκεί που λέει για το Πάτερ ημών την προσευχή αυτή, να προσευχόμαστε να μας ελευθερώσει ο Κύριος από τον πονηρό. Και ο Παύλος λέει σε άλλο σημείο να προσευχόμαστε να μας ελευθερώσει από πονηρούς και παραλόγους ανθρώπους. Και αντίδικος είναι ο διάβολος, και αυτό το βλέπουμε στον Πέτρο, που λέει να αγρυπνούμε και να εγκρατευόμαστε, γιατί ο διάβολος σαν λέον οριόμενος κοιτάζει ποιον θα καταπιεί. Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να μείνουμε στερεοί στην πίστη. Να αντισταθούμε σε αυτόν, μένοντας στερεοί στην πίστη, και θα φύγει από μας. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό φυσικά είναι εχθρός. Εχθρεύεται τον άνθρωπο, εχθρεύεται το πλάσμα του Θεού, επειδή το ζηλεύει, πόσο μάλλον τα παιδιά του Θεού τα ζηλεύει και τα εχθρεύεται. Και αυτή την ιδιότητα τη βλέπουμε και στο Μάρκο και στην παραβολή των ζυζανίων, όπου λέει εχθρός άνθρωπος, και εξηγεί αργότερα ότι είναι ο διάβολος, έσπηρε τα ζυζάνια. Όλα αυτά, αδέλφια, τα βλέπουμε λοιπόν, τα αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας. Και βέβαια εδώ είναι Παλαιά Διαθήκη και εύχεται ο Δαβίδ όλοι αυτοί να προσκρούσουν και να πέσουν. Στο πνεύμα της Καινής Διαθήκης όμως θα δούμε αυτές τις ιδιότητες στην επί του όρους ομιλία. Αυτές τις τρεις κατηγορίες ανθρώπων μπορούμε να τις δούμε και τι εντολές μας δίνει ο Κύριος για αυτές τις περιπτώσεις ανθρώπων. Δεν μας λέει να τα βάλουμε μαζί τους, να τους αντιμετωπίσουμε, να τους εκδικηθούμε. Για παράδειγμα, στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο και 25 εδάφιο, όσον αφορά τον αντίδικο, αν έχουμε κάποιον αντίδικο, μας λέει «Ειρήνευσον με τον αντίδικό σου ταχαίως, ενώ σου είσαι καθοδόν με ταυτού, μήποτε σε παραδώσει ο αντίδικος εις τον κριτή και ο κριτής σε παραδώσει στον υπηρέτη και ρυφθεί εις την φυλακή». Αυτό μας λέει λοιπόν ο Κύριος εδώ στην Καινή Διαθήκη να κάνουμε με τους αντιδίκους μας. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί τον αντίδικο αυτό που μας εχθρεύεται, που μας κάνει τη ζωή δύσκολη, να τον κερδίσουμε και να σωθεί χάρη στη συμπεριφορά μας ως χριστιανοί. Θα δούμε και τους πονηρούς ανθρώπους στο ίδιο κεφάλαιο, στο 39 εδάφιο, 5.39, «Εγώ όμως σας λέγω να μην αντισταθείτε προς τον πονηρόν, αλλά ως τη σεραπίση στη δεξιά σου σιαγώνα, στρέψον εις αυτόν και την άλλην». Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο εδάφιο, αδέλφια. Δεν ξέρω, εγώ δεν το έχω πράξει αυτό στη ζωή μου, και ο Θεός να με βοηθήσει. Βέβαια, υπάρχουν και τα πνευματικά ραπίσματα, δεν είναι μόνο τα κανονικά. Και σε αυτή την περίπτωση μας λέει να μακροθυμήσουμε για τον άνθρωπο που μας θέλει να μας κάνει κακό, τον πονηρό άνθρωπο, και να μην το αντισταθούμε, να μην το ανταποδώσουμε. Και παρακάτω λέει και για τους εχθρούς.
στο 44 εδάφιο. Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους ήτινες σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους ήτινες σας μισούσι και προσεύχεστε υπέρ εκείνων ήτινες σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι. Αυτά μας λέει η αδέλφια Καινή Διαθήκη για αυτούς τους ανθρώπους και φυσικά είναι, αν το κάνουμε αυτό, θα πράξουμε το Λόγο του Θεού, θα βρούμε χάρη στη ζωή μας, θα μας ελευθερώσει ο Κύριος από τέτοιους ανθρώπους και μπορεί και να μας τους χαρίσει. Και επειδή αυτό το ψαλμό το γράφει ο Δαβίδ, παρόλο που ήταν Παλαιά Διαθήκη και ο Δαβίδ έκανε πολλά λάθη, αλλά εφάρμοσε και πάρα πολλά σημεία του Λόγου του Θεού της Καινή Διαθήκη στην Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα και οι ψαλμοί είναι πάρα πολύ διδακτικοί και η ιστορία του Δαβίδ γενικά. Να μιμούμαστε αυτά τις καλές πράξεις που έχει κάνει ο Δαβίδ. Και θυμήθηκα διαβάζοντας αυτό το δύο εδάφιο ότι ένας άνθρωπος ήταν και πονηρός και αντίδικος και εχθρός του Δαβίδ. Και αυτός ήταν ο Σαούλ. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση πώς τον αντιμετώπισε. Βέβαια ήταν και κεχρισμένος του Κυρίου, ένας λόγος παραπάνω, αλλά μου κάνει μεγάλη εντύπωση και προχθές διάβασα έτσι μία λεπτομέρεια που δεν την είχα προσέξει και πιστεύω ότι έχει μία μεγάλη σημασία. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στο Λόγο του Θεού. Αυτό το μήνυμα έλαβα τουλάχιστον και με έπιασε και προσωπικά. Διάβαζα εκεί στο Σαμουήλ όταν ο Σαούλ επιτέθηκε στον Δαβίδ, μάζεψε 3.000 ανθρώπους για να τον κυνηγήσει και να τον εξοντώσει. Και την πρώτη φορά ήταν κρυμμένος σε ένα σπήλαιο ο Δαβίδ μαζί με τους ανθρώπους του και χωρίς ο Σαούλ να το ξέρει πήγε και αυτός σε αυτή τη σπηλιά για να ξεκουραστεί. Και ο Δαβίδ ήταν στο βάθος της σπηλιάς και δεν τον είδε ο Σαούλ και κοιμήθηκε και όταν το κατάλαβε ο Δαβίδ ότι ήταν ο Σαούλ, του είπαν οι άνδρες του ότι κοίτα εδώ είναι η ευκαιρία τώρα, ο Θεός τον παραδίδει, είναι ευκαιρία να τον εξολοθρεύσεις και να ησυχάσεις από αυτόν. Και βέβαια ο Δαβίδ με φόβο Θεού είπε μη γέννητο να το κάνω αυτό, να απλώσω χέρι στον κεχρισμένο του Θεού. Έκανε όμως ένα μικρό λάθος που εγώ μέχρι τώρα το παράβλεπα. Έκοψε ένα κομμάτι από το κράσπεδό του. Και αυτό σημαίνει κάτι. Βέβαια, το χτύπησε η καρδιά του. Κατάλαβε ότι δεν έπρεπε να το κάνει αυτό. Ναι, μεν δεν του έκανε κακό, δεν τον σκότωσε, δεν τον τραυμάτισε, τίποτα. Του έκοψε ένα κομμάτι από το κράσπεδο. Ακόμα όμως και αυτό κατάλαβε ότι η καρδιά του δεν ήταν ακόμα 100% έτοιμη. Δεν τον είχε συγχωρέσει 100%. Γι' αυτό του έδωσε και ο Θεός μια δεύτερη ευκαιρία. Γιατί πολλές φορές αναρωτιόμαστε γιατί το ίδιο ακριβώς συμβαίνει δεύτερη φορά. Ακριβώς το ίδιο ξανά έγινε. Όταν συμβαίνει κάτι το ακριβώς το ίδιο για δεύτερη φορά, τότε υπάρχει λόγος. Πρέπει να ψάξουμε τι δεν έκανα την πρώτη φορά καλά και πρέπει να το κάνω και τώρα. Είναι όπως στις εξετάσεις. Όταν δίνουμε εξετάσεις και μείνουμε μεταξεταστέοι, πρέπει να ξαναδώσουμε εξετάσεις ή στο δίπλωμα οδήγησης. Όταν κοπούμε, πρέπει πάλι το ίδιο μάθημα να το περάσουμε. Και έτσι ο Θεός του δίνει λοιπόν άλλη μια ευκαιρία. Βέβαια, έδωσε ευκαιρία και στο Σαούλ. Βεβαίως, του έδωσε ευκαιρία, του είπε «Κοίτα, εσύ του κάνεις τόσα κακά, αυτός σου χάρισε τη ζωή». Του έδωσε και δεύτερη ευκαιρία και στο Σαούλ, αλλά και στο Δαβίδ, για να επανορθώσει και να κάνει καλύτερο αυτό που έκανε. Και τη δεύτερη φορά, λοιπόν, όταν πάλι ο Σαούλ με 3.000 ανθρώπους τον κυνηγούσε σε μια έρημο Ζήφ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και εκεί ο Δαβίδ πάλι τον βρήκε να κοιμάται, και είχε μπήξει το δόρυ του δίπλα και κοιμότανε και του λέει ο Αβισέ, ένας στρατηγός του, «Κοίτα, άλλη μια ευκαιρία σου δίνει ο Θεός να τον σκοτώσει, να το κάνω εγώ, να πάρω το δόρυ και με το ίδιο το δόρυ να τον σκοτώσω». Και πάλι το ίδιο είπε ο Δαβίδ και αυτή τη φορά φυσικά δεν του έκοψε το κράσπεδο. Πήρε όμως το δόρυ και ένα σταμνί με νερό ως απόδειξη για να το αποδείξει αργότερα του Σαούλ ότι κοίτα, έχω το δόρυ σου και έχω το σταμνί με το νερό, ήμουνα δίπλα σου, μπορούσα να σου κάνω κακό και όμως δεν το έκανα. Και φυσικά μετά του τα επέστρεψε.
και το δόρυ και το σταμνί νερό. Φάνηκε λοιπόν ότι ο Δαβίδ τη δεύτερη φορά έκανε τέλειο το έργο, και αυτό ζητάει και ο Κύριος, αδέλφια, από εμάς να κάνουμε τέλειο έργο. Αυτό προσωπικά το παράδειγμα που διάβασα με τον Σαούλ και τον Δαβίδ το έχω ζήσει και εγώ στη ζωή μου. Κάποτε ζητούσε και από μένα ο Κύριος να κάνω χάρη στη γυναίκα μου συγκεκριμένα που ήταν ο αντίδικός μου και μου έκανε τη ζωή δύσκολη. Το έκανα όμως, το έκανα όχι τέλεια. Έκοβα κι εγώ ένα κράσπεδο. Μέχρι που ο Κύριος μου έδωσε και δεύτερη ευκαιρία και τότε δεν έκοψα το κράσπεδο, έδειξα έλεος και το αποτέλεσμα είναι τώρα ότι έχουμε έτσι μια πολύ ειρηνική σχέση. Έχει σταματήσει εδώ και 2-2,5 χρόνια να μου κάνει πόλεμο. Αντιθέτως, έχει έρθει μεγάλη ειρήνη στην οικογένεια, συναντιόμαστε συχνά και πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα κάνει περισσότερα από όσο αννοούμε ή ζητούμε, όπως συζητούσαμε ένα αδελφό σήμερα πριν την προσευχή. Και το ίδιο φυσικά έκανε και γεύτηκε και ο Δαβίδ. Από τότε που έκανε, αυτό τη δεύτερη φορά έκανε το έργο τέλεια και τον συγχώρεσε τελείως, από τότε σταμάτησε και ο Δαβίδ να τον κυνηγάει και ελευθερώθηκε και μάλιστα μετά από λίγο, μέσα από μία μάχη, ο Σαούλ σκοτώθηκε και έτσι ο Δαβίδ ησύχασε. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια αυτά και τα υπόλοιπα θα ακούσουμε. Αμήν.